Γεια σας και καλώς ορίσατε στην κουζίνα μου. Είμαι η Γαλάτια και σήμερα μαγειρεύω spare ribs από τα αγαπημένα food saver stores. Τα πράγματα μου ήρθαν σε αυτήν την πολύ γολική τσάντα σπίτι μου, τα οποία θα συνοδεύσουμε μαζί με curly potatoes που είναι τα αγαπημένα των παιδιών. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Θα σας δείξω και πώς να φτιάχνετε μια σπιτική barbecue sauce που είναι φανταστική. Πάμε να αρχίσουμε με τα υλικά. Λοιπόν, έχω εδώ δύο πολύ ωραία racks, όπως τα λέμε, spare ribs, τα οποία έχω βγάλει από την κατάψυξη και τα έχω ξεπαγώσει. Έχω ψιλοκομμένο ginger, έχω ψιλοκομμένα σκόρδα, έχω ψιλοκομμένα κρεμμύδια, τούτο είναι πολλά μεγάλη ευκολία, πιστέψτε με, παρά να κόφτε κρεμμύδια. Έχω ψιλοκομμένο chili, το οποίο επίσης είναι μεγάλη ευκολία γιατί δεν βρίσκω πάντα. Έχω φανταστικό αλάτι θαλασσινό, Maldon sea salt. Υπάρχει και smoked salt, αν το θέλετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μπορώ να πω γλυκό αλάτι τούτο. Έχω σόγια σος, το οποίο σόγια σος σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για το barbecue sauce. Το ίδιο και ketchup που θα βάλουμε μέσα στο barbecue sauce για να το γλυκάνει. Έχουμε εδώ πιπέρι, Maldon black pepper, συγγνώμη, και έχω και πατάτες twisters. Τούτες οι πατάτες είναι, μιλώ σας, μου έλυσαν τα χέρια, όπως λέμε. Ρίχνεις τις μέσα στο φούρνο, ψήνονται, είναι φανταστικές, τις λατρεύουμε όλοι και τα παιδιά του, θα είναι φανταστικό, συνοδευτικό. Λοιπόν, έχω βάλει τα spare ribs πάνω σε ένα κομμάτι, ένα αντικολλητικό χαρτί, το οποίο να κουμπά πάνω σε ένα κομμάτι μεγάλο ασημό χαστό, το οποίο έβαλα μέσα στο ταψί μου. Να το φαίνεται το ταψί μου, είναι ένα ταψί φούρνου. Έβαλα μεγάλο κομμάτι ασημό χαστό, μεγάλο κομμάτι χαρτί και ακούμπησα πάνω τα spare ribs μου. Και τώρα να φτιάξω το μείγμα με τα μπαχαρικά που είναι να βάλουμε πάνω. Θα βάλω μέσα σε ένα μπολ, εδώ, δύο κουταλάκια, έτσι, γενναία ποσότητα, τέλος πάντων, από το Maldon sea salt. Πάρα πολλά ωραίο το αλάτι, λέω σας, είναι σχεδόν γλυκό. Λοιπόν, έχω εδώ δύο κουταλιές ζάχαρη καστανή. Αν δεν έχετε καστανή, μπορείτε να βάλετε κρυσταλλική. Έχω ένα κουτάλι κύμινο. Έχω chili powder βεβαίως, το οποίο αν θέλετε να αυξήσετε και να μειώσετε την ποσότητα όπως εσάς σας αρέσει. Ορίστε. Και ένα κουτάλι μπάπρικα. Δεν θα μπορούσαμε βεβαίως να μην βάλουμε και εμπόλικο πιπέρι. Να το πιπέρι μου. Να θέλετε περίπου 2 κουταλάκια πιπέρι. Εδώ. Και πάντα το φρέσκο τριμμένο πιπέρι είναι πιο ωραίο, σίγουρα. Να το μείγμα με τα μπαχαρικά μου. Να το ανακατέψω. Πρέπει να το ανακατέψετε έτσι καλά. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε πάνω στα ribs το μείγμα. Και πρέπει να σας πω ότι μην το φοηθείτε. Βάρτε έτσι κάμποσο. Έτσι, τούτο που λέμε είναι ότι είναι καλά να κάνουμε μασάζ πάνω στο κρέας. Το γυρίσουμε με την άλλη. Το πατήσουμε έτσι λίγο. Το γυρίσουμε με την άλλη. Σε αυτό το στάδιο μπορείτε, αν θέλετε, να τα βάλετε να μαριναριστούν ή να έχετε τα ρίπς έτοιμα από το προηγούμενο βράδυ σε το στάδιο και να τα ψήσετε την επόμενη ημέρα. Μα τα βάλετε μέσα στο ψυγείο έτσι, να γίνουν έτσι ακόμα πιο αρωματικά. Τώρα θα κλείσουμε το πακετούδι μας για να το βάλουμε μέσα στο φούρνο. Να βάλουμε το έναν το χαρτί που πάνω και το άλλο, έτσι για να μην ακουμπά το ασημό χαρτό και να το κλείσουμε.
Καλά να το κλείσετε έτσι ερμητικά για να ψηθεί, να μαλακώσει ωραία το κρέας. Να το! Αυτό είναι πολύ ωραίο πακέτο που μόνο χαρά θα φέρει, πιστέψτε με. Ωραία για το φούρνο. Το πακετούδι μου, σας είπα πριν, θα το βάλω στους 175 βαθμούς αέρα και θα το αφήσω για 2 ώρες έτσι ερμητικά κλειστό, να ψηθεί, να μαλακώσει το κρέας μου, να μυρίζει το σπίτι μου και μετά θα προχωρήσουμε με το barbecue sauce. Ενώ ψήνονται τα ribs στο φούρνο, θα προχωρήσουμε με το barbecue sauce. Αν έχετε τη λατρεμένη Big Green Egg βέβαια, μπορείτε το συγκεκριμένο πακετούδι να το βάλετε μέσα στην Big Green Egg και να ψήσετε τα ρίψα εκεί. Λοιπόν, πάω στο φούρνο και επανέρχομαι για να κάνουμε το barbecue σας. Okay. Έβαλαμε τα spare ribs στο φούρνο μέχρι να ψηθούν τα spare ribs. Εμείς θα φτιάξουμε την barbecue σας. Να σας πω ότι την barbecue σας μπορείτε να την έχετε μέσα στο... σε ένα βαζάκι στο ψυγείο και να χρησιμοποιήσετε όποτε θέλετε για να καρικεύσετε ή να δώσετε γεύση στις μπριζόλες σας, στα στέικ σας κλπ. Λοιπόν, θα βάλω μέσα, έχω ζεστάνει το ελαιόλαδο μου, θα βάλω μέσα τα κρεμμύδια. Μεγάλη ευκολία που είναι χρειάζεται για να κόψω τίποτε, πρέπει να σας πω. Και μαζί με τα κρεμμύδια για να μαλακώσω, θα βάλω για να δώσουμε γεύση, θα βάλω το ginger μου, λατρεύω ginger. Δώστε μου ginger σας παρακαλώ, παντού μου αρέσει πάρα πολλά. Μόνο που κάνω λάθος είναι τα σκόρδα που βάλα και τα σκόρδα αγαπώ να το πω στο ginger και να και το ginger. Εντάξει, άρα σκόρδα, ginger. Και θα βάλω και λατρεμένο, ψιλοκομμένο τσίλι. Και εντωμεταξύ, έχω βάλει εδώ την κέτσαπ μου σε ένα βρυχείο την κέτσαπ μου. Τώρα να φέρω ένα τυγυρί. Να δει. Και θα βάλω τα υπόλοιπα υλικά μέσα για να κάνουμε τη βάση για την barbecue sauce, εκτός από τα κρεμμύδια, τα chili, τα ginger και τα σκόρδα που βάλαμε εδώ. Θέλουμε και άλλα υλικά, που είναι η ketchup. Θα βάλω soya sauce. Soya sauce πάντα διά πολύ γεύση στο φαγητό. Θα βάλω ζάχαρη. Εγώ βάζω καστανή ζάχαρη. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε ζάχαρη κρυσταλλική. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα βάλουμε ξύδι, μιλόξιδο. Να το. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μια καλή barbecue sauce είναι έτσι sweet and sour, όπως λέμε. Θα τα ανακατέψω όλα μαζί μετά. Θα ανακατέψουμε λίγο τι συμβαίνει στο τηγάνι μας. Λοιπόν, τώρα το δω όλο το μείγμα που έχω εδώ πέρα με τη ketchup, soya sauce, ξύδι. Θα το βάλω μέσα στο τηγάνι μου. Να το μαζέψουμε ό,τι έμεινε. Okay. Θα το ανακατέψουμε. Θα χαμηλώσω τη φωτιά και θα το αφήσω να σιγοβράσει μέχρι να πήξει λίγο. Τούτη είναι μια πάρα πολύ ωραία και εύγευστη barbecue sauce. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε με οτιδήποτε. Λοιπόν, θα χαμηλώσω τη φωτιά και θα το αφήσω να σιγοβράσει. Αυτό θέλουμε. Βλέπετε, άρχισε να πίζει λίγο. Τούτο δεν πήρε πολύ ώρα. 5-6 λεπτά, ανάλογα με το πόσο πλατιά είναι η κατσαρόλα που έχετε βάλει μέσα την barbecue sauce. Λοιπόν, θα την αφήσω να κρυώσει λίγο και μετά θα την αλέσω σε ένα blender για να αλεστούν όλα τα υλικά που έχω μέσα. Λοιπόν, ψήθηκαν τα ribs μας, τα βγάλαμε από το φούρνο μόλις τώρα. Είναι ακόμη πάρα πολύ ζεστά, θα τα ανοίξουμε. Εδώ έχω την barbecue sauce που έκαναμε πριν. Όπως σας είπα, άλεσα τη σε ένα blender
Γιατί θέλουμε την έτσι να μην έχει κομματάκια μέσα. Ούλα ό,τι είχε μέσα, τα κρεμμύδια, το ginger, το chili, είναι λεσμένα σε αυτήν τη σόσπα. Ωραία. Πάμε να ανοίξουμε τα ρίψ. Όπως είπαμε, τα είχαμε ψήσει για 2 ώρες στους 175 βαθμούς. Μετά που τα τυλίξαμε πρώτα καλά-καλά, κάναμε τα έτσι έναν ωραίο μπακέτο. Να τα ρίψ μας. Τέλεια! Βλέπετε εδώ που έχουν αρχίσει να ξεκολλάνε από το κόκκαλο, σημαίνει ότι έχουν ψηθεί πάρα πάρα πολύ καλά. Θα τα μεταφέρω σε καθαρό ανταψί για να βλέπετε καλύτερα τι θα κάνουμε. Εσείς σπίτι σας βέβαια δεν είναι ανάγκη να λερώνετε αυτά τα πια. Το ένα είναι αρκετό. Παναγιά μου, δηλαδή θέλω να τα φάω έτσι όπως είναι, χωρίς κάτι barbecue sauce. Και μετά να πιάσω τη σπάτουλα μου και θα κάνω τούν το πράγμα. Εάν είστε, είπαμε, ένα από τους τυχερούς που έχουν Big Green Egg, μπορείτε πολύ εύκολα τούν τη διαδικασία να την κάνετε στο barbecue. Να είναι πιο ωραία βέβαια. Αλλά εντάξει, επειδή δεν έχουμε όλοι barbecue, είπα ότι να σας δείξω τη μέθοδο, πώς το κάνετε τούν το πράγμα, στο φούρνο του σπιτιού σας. Λοιπόν, τώρα θα το βάλω στο φούρνο. Η διαδικασία θα πάρει 40 λεπτά σύνολο. Θα το βάλω για 10 λεπτά στο φούρνο. Μετά θα τα γυρίσω, θα βάλω ξανά barbecue sauce, άλλα 10 λεπτά και τότε τη διαδικασία θα την κάνω μέχρι να καραμελώσει και να γίνει ωραίο το barbecue. Και μια και έχουμε το φούρνο μας αναμένο και ψήνει, θα ψήσουμε και τα twisters. Να τα βάλω μαζί με τα spare ribs, όπως ψήνονται σε έναν όροφο τα spare ribs, να βάλω τα twisters μου. Πάρα πολλά ώρες τους οι πατάτες, πραγματικά. Εκτός το ότι έχω χάζει, πάρα πολλά ώρες. Okay. Λοιπόν, περάσαν σχεδόν 10 λεπτά, είναι περάσαν τέλεια 10 λεπτά πρέπει να πω. Πρέπει να σας το δείξω έτσι πιο κοντά του για να το δείτε καλά. Βλέπετε το barbecue sauce που άρχισε και καραμελώνει που πάνω, να μου φύγουν τώρα. Καραμελώνει που πάνω και γίνεται έτσι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Okay, λοιπόν, τώρα να τα γυρίσω από την άλλη, να τους βάλω από την άλλη barbecue sauce και μετά ξανά στο φούρνο και ούτω καθεξής. Τα ribs μου τέλειωσαν, το ίδιο και τα curly fries μου, τα crunchy curly fries μου. Μπορώ να σας περιγράψω, δηλαδή πραγματικά είναι θεϊκά. Για να καταλάβετε την ώρα που τα έβαζα εδώ πάνω στο ξύλο, ναι, μοιράστηκε μου το ένα, είναι τόσο τρυφερά. Να κάνω τούν το πράγμα τώρα. Κοιτάξτε δηλαδή πραγματικά. Τούτο, αφού λιώσαν δηλαδή, πραγματικά βγαίνουν το... Κοιτάξτε τι θα κάνω. Το κόκκαλο σχεδόν μένει μόνο του. Τώρα ντρέπομαι να το φάω τον το πράγμα on camera, γι' αυτό θα το φάω, γι' αυτό να το φάω off camera. Αλλά φτιάξετε τα πραγματικά, είναι εξαιρετικά. Την γνώμη είναι τρέξε με δουλειά μου, τι να κάνω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσετε. Σερβίρετε με χαρτομάντιλα γιατί μόνο με τα χέρια τρώγονται. Είμαι η Γαλάτια Παμπορίδη. Ήσασταν στην κουζίνα μου μαζί με μένα και το Food Saver Stores. Να είστε πάντα καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, για χαρά!